Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθες ακόμα ένα καινούριο βλογκάκι. Στο σημερινό βλογκάκι θα πάμε. Σήμερα θα κάνουμε vlog στην παραλία του Βόλου και φυσικά εδώ πέρα, στην όλη την τριγύρω περιοχή. Θα σας δείξω κάποια, δηλαδή θα πάμε ας πούμε τριγύρω σε όλο το Βόλο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσει το βίντεο, μην ξεχνάτε να πατήσετε το like και να κάνετε subscribe στο Emiliano του Vlogs. Επίσης, όσοι είστε καινούργοι στο Emiliano, στο κλασικό, στο κανονικό. Όσοι είστε καινούργοι σε αυτό το κανάλι, μην ξαναπατήσετε και το subscribe στο άλλο μου το κανάλι Emiliano YouTube, όπου εκεί ανεβάζω gaming βιντεάκια. So, πάμε να ξεκινήσουμε. Βλέπετε, βρισκόμαστε στο κέντρο της παραλίας, βλέπουμε μια όμορφη κατά γάλανη παραλία. Δείτε πόσο ωραία είναι. Αν πείτε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν σας αρέσει αυτή η παραλία, γιατί είναι αρκετά όμορφη. Λοιπόν, εμείς θα πάμε προς τα εκεί, κυρίως εδώ πέρα μπροστά που βλέπω είναι το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, δηλαδή. Το πανεπιστήμιο εδώ στο Βόλο που δίνουν οι φοιτητές, καταλάβατε τι εννοώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλο κτίριο, δηλαδή είναι full τεράστιο. Θα το δείξω, είναι πολύ τεράστιο το κτίριο, δείτε. Καμία σχέση με τα κτίρια που έχουμε εδώ πέρα στο Βόλο, είναι κάπως διαφορετικό. Θα συνεχίσουμε να πάμε προς εκεί πέρα να σας δείξω και τα καφέ. Ξέρετε ότι πήγαμε, είμαστε σε ένα περίπατο με το σχολείο μου σήμερα παραλία και γι' αυτό αποφάσισα να κάνω αυτό εδώ πέρα το vlog. Να σας πω ότι δεν θα πάμε σε όλη την παραλία μέχρι τον Αχίλιο. Μέχρι εκεί το θέατρο μας άφησαν οι καθηγητές. Δυστυχώς δεν θα δείξω, ας πούμε, όλο, ας πούμε, μέχρι εκεί. Θα δείξω έτσι μόνο έτσι κάτι γύρω. Λοιπόν, πάμε. Καταρχάς βλέπετε την καταγάλανη παραλία. Είναι πολύ καθαρή, βλέπω. Δηλαδή, μια είναι χάλια, μια είναι όμορφη. Συνήθως είναι πολύ ωραία. Και είναι είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις άμα είσαι στο Βόλο, να πας έτσι εδώ πέρα κάτω. Εντωμεταξύ έχουμε για ένα μουσικό πίσω και πέσει μουσικούλα. Εντωμεταξύ πριν από λίγο με το φίλο μου, τον Μάριο, ναι, με κάποιους φίλους μου, παίξαμε το ολοκαίνουργιο FIFA 23 στο PlayStation 5. Να ξέρετε ότι δεν ήμουν και τόσο καλό στο FIFA. Να ξέρετε, δεν ξέρω και τόσο καλό το FIFA. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Θα το μάθω, ας πούμε, άμα πάρω PS4. Γιατί δεν έχω όμως PS4. Οπότε θα πάμε προς τα εκεί εδώ πέρα. Όταν θα πάμε και προς τα μέσα στα μαγαζιά για να δούμε τι. Να σας δείξω τα μαγαζιά. Μέχρι τον Αχίλιο μας άφησαν. Σας προειδοποιώ, οι καθηγητές δεν μας είπαν όλο το τέτοιο. Εν τω μεταξύ, είμαστε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και εδώ έχει ένα πανεπιστήμιο που εκεί δίνουν και εκεί που είναι οι φοιτητές. Καλά κάνουν. Επίσης, υπάρχει ένα μέρος στο οποίο εδώ πέρα τριγύρω υπάρχει μια γέφυρα. Θα σας το δείξω. Αυτή εδώ πέρα, όπως βλέπετε, είναι μια γέφυρα και έχει ένα. Ναι, αυτή είναι εδώ πέρα μια γεφυρούλα και πάει εκεί στα πλοία και συνήθως όσοι το έχουν ναυτική αυτή εδώ πέρα την όμορφη παραλία πηγαίνουν και ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα καταρχήν είμαστε στο κέντρο του Βόλου. Είμαστε εδώ πέρα όπου στην παραλία. Εδώ μεταξύ ακούτε τους φοιτητές, είναι μέσα και δίνουν, καταλάβατε, κάνουν τα μαθήματά τους φοιτητές όπως και εμείς. Σκλήρουν δηλαδή οι φοιτητές όπως και εμείς, οι μαθητές που είμαστε β' γυμνασίου και εμείς σκληρά δίνουμε. Ωραία, sorry. Λοιπόν, καταρχήν να σας δείξω την καταγάλανη παραλία της, ξέρετε, την παραλία του Βόλου, η οποία είναι αρκετή πάρα πολύ όμορφη. Δηλαδή, έχει πολύ όμορφη θέα και άμα είσαι, ας πούμε, ένας βολιώτης ή τουρίστας, καμιά φορές να έρθεις και εδώ πέρα να εξερευνήσεις τι έχει μέσα αυτή εδώ πέρα η περιοχή του Βόλου. Εν τω μεταξύ, τώρα θα μπούμε προς το κέντρο και θα ανακαλύψουμε όλα τα μαγαζιά. Παιδιά, εδώ μεταξύ τώρα θα σας δείξω όλα τα μαγαζιά, έτσι για πολύ ωραία χάρη. Γεια σας, τι κάνετε? Τι κάνετε? Καλημέρα. Η κυρία των γερμανικών. Η καθηγήτρια που κάνει γερμανικά, ξέρετε. Σε όχι απλά cool πράγματα και
Εδώ είναι μια καφετέρια και μόλις φτάσουμε την καφετέρια, κατευθήκαμε στα Μπάτλερ. Να πάμε να δούμε. Να πάμε να δούμε εκεί μέσα τι γίνεται. Ω Μιτζή, παιδιά, γίνεται χαμός εδώ μέσα. Δεν μπορώ να μιλήσω. Αυτή η καρέκλα πολύ όμορφη. Θα την αγόραζα. Βλέπετε πίσω είναι τα Batnet. Γίνεται αρκετός χαμός. Ξέρετε ότι φωνάζουν και κάνουν ό,τι να είναι. Εμείς θα συνεχίσουμε να πάμε λίγο πιο έξω. Κάνει πάρα πολύ φασαρία και δεν ακούγομαι. Αχ, καθαρός όμορφος αέρας. Λοιπόν, βλέπετε, είμαστε κυρίως και εδώ πέρα, μέχρι το αχίλιο. Να το εδώ πέρα. Λοιπόν, να σας δείξω και εδώ πέρα τη θέα. Εδώ πέρα είναι το μπουρίτο, το χάγκιντας. Έχει πάρα πολλές εταιρείες και πάρα πολλά παιδιά πηγαίνουν εδώ πέρα να απολαύσουν το όμορφο του πρωινό. Εγώ δεν έχω φάει ακόμα, αλλά θα φάω σε λίγο, παιδιά. Καταρχήν, σε λίγο πρωινό. Να φάω σε λίγο πρωινό, καλώς τους. Είμαστε στα Μπάτλερ. Γεια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε στο Pleasure Sea Cafe, Cafe More. Και εδώ είναι ένα. Και εδώ είναι ένα πολύ δημοφιλές καφέ εδώ στο Βόλο. Εδώ μεταξύ παιδιά έχει και πολύ ωραία μουσική. Και εδώ πέρα παιδιά συνήγο βρισκόμαστε στο Χάγκεντας. Εδώ μεταξύ παιδιά γίνεται χαμός του Χάγκεντας και εδώ παιδιά έχει. Παίζουνε μπιλιάρδο, δηλαδή τι παίζουνε. Παίζουνε οτιδήποτε games έχει. Όπου βλέπετε κάποια παιδιά κάθονται και απολαμβάνουν το πρωινό σε αυτό εδώ πέρα την καφετέρια. Εδώ μεταξύ, άμα είναι να αγοράσω κάτι εδώ πέρα, αλλά θα το κάνουμε μόλις κλείσουμε το βίντεο. Εδώ πέρα είναι το Αχίλιον, το θέατρο. Μέχρι το Αχίλιον μας είχαν πει οι καθηγητές θα μας αφήσουν να στην παραλία. Ωραία, φίλοι. Γιατί φτύνω σήμερα, τι γίνεται. Anyway, εδώ πέρα είναι η παραλία και εδώ είναι το Αχίλιον, το οποίο είναι πολύ τεράστιο κτίριο. Όχι μόνο τεράστιο, αλλά και πολύ σημαντικό κτίριο μέσα στην περιοχή του Βόλου και είναι ένα θέατρο το οποίο είναι το πιο σημαντικό και το πιο φοβερό θέατρο που έχει ποτέ ο Βόλος. Εδώ μεταξύ, πριν κλείσουμε το βίντεο, να σας δείξω λίγο και τη θέα από την παραλία. Δηλαδή, όλα τα πλοία αυτά είναι έξω, είναι φανταστικά και όμορφα εδώ πέρα. Δηλαδή, δεν φοβάσαι τίποτα και περνάς καλύτερα. Πώς να το πω, ρε παιδιά, να περάσεις πιο πολλά καλύτερα για να. Τι να ζεις, ας πούμε, εδώ πέρα να περάσεις. Βλέπετε, και αυτό εδώ είναι ένα το οποίο πάνε οι εστιαπλοοί και κάνουν το οτιδήποτε. Δεν βρίσκει σημαντικό με τα πλοία τους. Συγγνώμη. Και ναι, κάπου εδώ, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος αυτού του σημερινού vlog στην παραλία. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like, μία εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε πότε νέο βίντεο ανεβάζω σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Και sorry που έχω τόσο καιρό, δηλαδή δεν σκέφτομαι ακόμα τι vlogs να κάνω. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας έκανε ένα like, μια εγγραφή και τα λέμε την επόμενη φορά. Αντίο!